Γεια σου και καλώς ήρθες στο σημερινό βίντεο. Καλώς ήρθες. Ξεκινάω από το τέλος, γιατί θέλω να σου δείξω τι θα δεις. Τι υπερθέαμα, τι υπερπαραγωγή έχουμε κάνει. Οπότε είπα να κάνω εισαγωγή από το τέλος. Εντάξει, δεν είναι και στοιχισμένα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το δέντρο έγινε με αγάπη. Πολύ αγάπη. Θες να δεις? Παρακαλώ. Λοιπόν, ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή που θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο. Τι? Στόλισες και το Hot Wheels? Ναι. Μπράβο, μπράβο παιδί μου. Ήρθε η ώρα λοιπόν που θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είμαστε γεμάτοι κέφι, έχουμε διαβάσει τα μαθήματά μας, έχουμε φάει. Και περιμένουμε τον Νονό Παύλο Σταματόπουλο και τον μπαμπά Θοδωρή Μαραντίνη για να στολίσουμε αυτό το δέντρο. Και ενώ είναι ήδη 6 ώρα και επειδή στις 8.30 πάμε για μπάνιο και κοιμόμαστε, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, παρόλα αυτά δεν έχουν έρθει, έχουν αργήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο σημερινό βίντεο. Προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι να το ξεκινήσουμε μόνοι μας. Είπαμε εντάξει, άμα είναι να αργήσουν, δεν πειράζει, θα το κάνουμε οι τρεις μας. Κατεβήκαμε στην αποθήκη, διαπιστώσαμε πόσο ψηλά ήταν οι κούτες, πόσο βαριές ήταν επίσης, και τα παρατήσαμε. Και έχουμε έρθει τώρα εδώ οι τρεις μας, έχουμε κολλήσει αυτά τα υπέροχα αυτοκόλλητα στην τζαμαρία. Μαμά! Και στη σκάλα. Ναι. Μαμά, μην αυτό. Να βάλουμε μπαλές. Ναι. Ναι, άμα τις φέρει ο μπαμπάς σου. Έχουμε βάλει και χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως κάνουμε πάντα. Θα ξεκινήσουμε τώρα να γράφουμε το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Μπράβο μη. Γιώτα. Αμά. Ή. Ή. Τελίτσα. Το. Το. Μπράβο αγάπη μου. Έτσι είναι το 4. Μπράβο σου! Από κάτω τι θέλει να γράψουμε? Παπούτσι! Δεν ξέρω. Παπούτσι! Κάτσε να δούμε μέσα τι λέει. Τη χρονιά αυτή ήμουν πολύ καλό παιδί. Καλά παιδιά είμαστε έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα λοιπόν αυτά τα Χριστούγεννα και γράφεις τι θες. Ευχαριστώ πολύ. Ιστερόγραφα το γάλα με τα κουλουράκια θα είναι κάτω από το δέντρο. Να γράψουμε παπούτσι. Γράψε ό,τι θες παπούτσια θες από τον Άγιο Βασίλη. Ναι, ένα παπούτσι ζευγάρι που έχει ένα πράσινο αστεράκι το γράφει. Ναι, αλλά το έχεις δει αυτό κάπου? Ναι, όταν πήγα να φορώ εκείνα τα παπούτσια τα μαύρα. Άρα υπάρχει αυτό που λες, υπάρχει. Ναι. Είχες πάει με τον Νονό? Ναι. Άρα ο Νονός ξέρει που είναι αυτό το παπούτσια? Ναι. Μαμά, πώς γράφονται τα αυτά? Ξέρεις τι λέω, λέω να τα ζωγραφίσεις τα παπούτσια, τι λες? Εγώ λέω να γράψω τα παπούτσια. Μα δεν γράφουμε εδώ τι θέλω παπούτσια. Το γράφουμε εδώ. Τα παπούτσια. Πες στο Φίλιππο τι θες να γράψει. Τα παπούτσια που θέλει ο Μάικ. Τα παπούτσια πώς είναι τα αυτά τα παπούτσια? Έχει μπλε, έχει πράσινο αστεράκι. Είναι μπλε παπούτσια με πράσινο αστεράκι? Ναι. Ευχαριστούμε πολύ Φίλιππε. Είπες Μάικ ευχαριστώ στο Φίλιππο? Ναι. Θα το αφήσουμε στο τζάκι γάλα και μπισκότα, τι λέτε? Όχι. Με το γράμμα λέει ιστερόγραφο το γάλα με τα κουλουράκια θα είναι κάτω από το δέντρο. Μην ψάχνει ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω, σχεδόν έχουμε τελειώσει εδώ. Τα στεφάνια αυτά τα έχουμε βάλει, δηλαδή έρχεσαι εσύ τώρα για στολισμό? Δεν έχετε τελειώσει ακόμα? Εγώ έρθα για τις φωτογραφίες. Τραγικό. Όχι, μην ανησυχείς το δέντρο. Να το, εκεί, εκεί. Γεια σου. Χωρίς εσένα δεν στολίζουμε. Άργησες. 7 η ώρα πήγε. 9 κοιμούνται τα παιδιά μου. Κάνω και πρέπει να έρθω 9 παρατέταρτο. Ξεκινάμε. Η μετακόμιση. Πρώτα μετακόμιση το έπλα. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Πολύ ωραία ιδέα, αλλά τα παιδιά μου σκίζονται με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσύ τίποτα. Μα είναι παιδική γιορτή. Τα παιδιά πρέπει να σκίζονται. Θέλουνε βοήθεια από τον Νονό. Θα είναι και ο Νονός εδώ. Γιατί εγώ δεν θα είμαι. Α, τι μόνο που γράφω, κοίτα. Δεν έχει φως όμως, έχω καεί όλα τα λαμπάκια από εδώ. Δεν το βλέπεις το καημένο, προσπαθεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Αυτό είναι μεγαλύτερο. Λοιπόν, το κάνω εγώ ανάποδα.
Το έχω 4. Τέλειο Νονίνι. Τέλειο Νονίνι. Κάτι Νονίνι. Λο. Έλα. 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 Μάικ, πιστεύεις ότι το να ξαπλώσεις με την κουβερτούλα σου βοηθάει στο στολισμό με κάποιο τρόπο? Ναι, για την ξεκούραση. Για την ξεκούραση. Δεν υπάρχει ξεκούραση όταν στολίζεις δέντρα, Μάικ. Τον καλικάτζαρο τον βρήκαμε, Φίλιππε. Ναι, εδώ πέρα. Καλικάτζαρε, είσαι έτοιμος? Τι κάνει ο καλικάτζαρος, Φίλιππε? Δεν πρέπει να τον ακουμπήσουμε εμείς. Τι δεν πρέπει να τον ακουμπήσουμε, ναι. Και κάθε βράδυ κρύβεται και ψάχνουμε να τον βρούμε, τον καλικάτζαρο, ναι. Και κοιτάει αν είμαστε καλά παιδιά για να φέρει δώρα, να το πει στον Άγιο Βασίλη. Και φέτος θα φέρει. Σε όλους. Καλά, εννοείται αυτό. Και σε μένα. Και εμείς θα γράψουμε γράμματα, έχω πάρει, είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα στείλω mail. Όχι, δεν παίρνει mail, ο Άγιος Βασίλης. Θέλει γράμμα. Δεν έχει αγκράμμα. Και πήραμε τους κόκκινους φακέλους που τους ανοίγει πιο γρήγορα. Γιατί? Γιατί είναι κόκκινοι. Χτυπά το μάτι. Τι είναι τα όπλα. Παραμένει αρκετά λευκό το δέντρο. Όχι, εντάξει, τώρα με τις μαύρες γυλάντες. Είναι σαν ζέμπρα. Δείξε και πίσω τι ωραία που είναι στολισμένο. Και πίσω και πίσω από εδώ. Θες να σε βάλω να το στολίσεις, τώρα τι θέλεις. Εντάξει, αυτό δεν μπορούσε να λυπεί. Όχι, όχι, αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι. Για το όμορφο να το βγάλεις. Το πόσο Μιχαήλ αμέσως. Πολύ κουραστικό. Που δεν έκανες. Ναι, μωρέ, δεν έκανα. Από την κουράστηκες. Δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε τις γυρλάντες, τη σκάλα και τα φωτάκια στο υπόλοιπο σπίτι. Σκουμπό σου. Τι πήρες μπροστά στο δέντρο, ρε παιδί μου, πάνω να πάρω ένα πλάνο της προκοπής? Γιατί είμαι στο λίδι. Ξέρεις πώς θέλω να βγάλει. Να είμαι πλάτη και να κοιτάω το δέντρο και να διαγράφετε τη σουλέτα μου. Λοιπόν, κάπως έτσι στολίσαμε και φέτος το δέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ονό που ήρθε και βοήθησε. Ήταν πάρα πολύ πολύτιμη η βοήθειά σου. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Να πω στο τέλος του βίντεο. Μπες στο τέλος του βίντεο, αν δεν πες. Να πω γεια. Γεια, γεια. Καθώς σε κολλάω. Και του χρόνου, Φίλιππε. Και του χρόνου, και του χρόνου, ναι. Ευχαριστούμε, ρε. Με κρατζούνισες. Σιγά, ρε Παύλο. Πω, πω. Υπερβολικός. Πάρε και τα σουβλάκια. Πάρε και... Εννοείται. Τόση δουλειά. Κομμάτια είμαστε. Αυτό με το βγάλεις, όμως, το σολίδι. Το φουξιά. Είναι το αγαπημένο μου. Δεν πάει. Με το... Αν το βγάλεις, το πω στο Μιχαήλ. Μην το πεις στο Μιχαήλ. Το πρώτο πράγμα που θα πω είναι αύριο. Γεια σου, Παύλο. Ευχαριστούμε για την βοήθεια.